δηλαδή, είδαμε από εδώ με στην Ελλάδα, όλο αυτό γίνεται να μου βρείτε γαμπρό εδώ. Εντάξει. Ωραία. Δεν ξέρεις τι κάνεις. Περιμένετε. Άρα βάζεις πράσινη σκιά και αυτό το υπέροχο eyeliner λίγο χρυσό, ναι. Λίγο χρυσό το πάνω. Μπορείς. Ναι. Πήγαινε πίσω το παραβάν και φόρεσε. Το eyeliner. Ναι, είναι το θέμα το μέγεθος, γιατί στα χρώματα είστε ίδιες. Έδειξε. Μου ήρθατε απότομα. Παιδιά, πάω Ιλυδία, ε. Βρήκα και make-up artist. Ωραία, παιδιά. Δείξτε μου και μια υπόκληση, τι κάνετε, ένα χαιρετισμό, κάτι. Σας πήκα. Πώς χαιρετάτε. Να είμαστε. Να είμαστε. Ίδια, παιδιά, σαν να βλέπω Ιλυδία. Δες τώρα πώς βάζει το eyeliner, παιδιά. Η κοπέλα είναι... Make-up artist. Δημήτρη. Make-up artist είναι. Έντονο, ε. Ναι. Χρησιμοποιείτε άλλα προϊόντα. Βάζουμε και άλλα πολλά χρώματα. Τώρα, εντάξει, δεν μπορούμε να σας δει, γιατί κάνουμε πολύ... 2 με 3 ώρες. 2-3 ώρες το μακιγιάζ. Όχι, για να μακιγιάζ. Μάλιστα. Τώρα κάνουμε για να σας δείξω. 2 ώρες για να κάνετε το μακιγιάζ. Μόνο, ωραία. Ναι. Και έντονη βλεφαρίδα πάντα. Μπράβο. Βάζουμε πάντα πιο σκούρο το eyeshadow για να χρειάζει και το χρώμα για να φαίνεται και ρωμάτι. Μάλιστα. Και μπορεί να είναι και όλο το σώμα με χένα. Όλα. Βάζουμε τα πόδια μέχρι εδώ. Όταν προδρεύει η κοπέλα πρέπει. Δηλαδή βάζει τα χέρια εδώ όλα και τα πόδια πάνω μέχρι κάτω. Πρέπει παντού να έχουν χένα τα χένα, πόδια. Χένα, ναι. Συμβουλή. Για αυτό, εσύ έχεις χένα πάνω σου. Τώρα έχω εδώ μόνο. Μόνο στο... Ναι. Ωραίο είναι, πάρα πολύ ωραίο. Ναι, δείτε λίγο το χέρι της Ραζ. Ναι, μόνο εδώ έχω βάψει. Αλλά κανονικά, ναι. Λοιπόν, θέλω να δούμε λίγο και τη μάσκα. Αυτή είναι μια διαδικασία που γίνεται πριν από το γάμο, την ίδια μέρα. Πριν ένα κάποια μέρα. Βάλουν, ναι, ένα μέρα και κάποιες βάλουν 2 μέρες. Μάλιστα. Και ποια κορίτσια είναι αυτά που περιποιούνται το γαμπρό. Όλοι, όλη η οικογένειά. Όλοι.